Κύριε Γεωργιάδη, από σήμερα πιάσατε δουλειά στην ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε λίγο τις πρώτες σκέψεις. Χαρούμενο είμαι που βρίσκομαι εδώ. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο τον κύριο Γυαλιά για την επιλογή. Γνωρίζω τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Έχουν αξία. Αλλά το σημαντικότερο είναι η ομαδική δουλειά ώστε να πετύχουν τα Τρίκαλα το στόχο που έχουν θέσει φέτος. Μόνο με οργανωμένη συνολική δουλειά από όλες τις πλευρές, προπονητές, διοίκηση και κόσμο, που είναι και ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ. Ξέρω ότι η ομάδα τη δυναμική της, τη δυναμική του κόσμου, και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι με ομοιογένεια και θετική ενέργεια όλα θα πάνε καλά. Θεωρείτε ότι επειδή το πρωτάθλημα θέλει ακόμα 3 εβδομάδες, ότι είναι ένας ικανός χρόνος να σας βοηθήσει για να είστε έτοιμοι για την πρεμιέρα? Έχουμε χρόνο, ναι, σίγουρα δεν είναι. Ξέρετε, συμβαίνουν στον κόσμο των προπονητών και των ομάδων, συμβαίνουν γρήγορα κάποια, για διάφορους λόγους κάποια πράγματα. Γίναν πολύ γρήγορα. Με άλλον προπονητή έκανε όλη την προετοιμασία τα Τρίκαλα. Τώρα φτάνουμε στο τέλος της προετοιμασίας. Υπάρχει χρόνος, ίσως δεν είναι αρκετός όσο θα ήθελα, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Και αν υπάρχει σκέψη σε κάποιο άμεσο φιλικό παιχνίδι, έτσι, για να πάρετε μια πρώτη γεύση? Παιδιά, γρήγορα γίνανε όλα. Το έχω ήδη λίγο σκεφτεί. Θα μιλήσω εδώ με τους ανθρώπους να δω τι έχουν κάνει και θα γνωρίζουμε αύριο μεθαύριο. Λογικά έχετε μια εικόνα για το ρόστερ της ομάδας. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια επιπλέον προσθήκη? Έχετε διαπιστώσει αν υπάρχει κάποιο σημείο που πονάει η ομάδα? Να σας πω την αλήθεια, έχω εικόνα από την περσινή ομάδα. Γίνανε αρκετές αλλαγές. Φέτος δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα της φετινής, αυτά που γίνανε στο, γιατί δεν υπάρχει και τηλεοπτικό κάποιο παιχνίδι φιλικά. Θα δούμε μέσα στις προπονήσεις όσο μπορούμε, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια προσθήκη. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία.